Πνεύματος διδέξτε με εις ακούσον του των οδυνών, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απαστός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Για τρίτη συνεχόμενη φορά έχουμε μαζί μας τον φίλο Μυτιλινιό, πρωτοψάλτη και μουσικολόγο Νίκο Ανδρίκο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο οποίος στις προηγούμενες εκπομπές μας διηγήθηκε τις εμπειρίες του από την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη στα πατριαρχικά αναλόγια. Σήμερα όμως θα αναφερθεί στην σπουδαία μουσική παράδοση της πατρίδας του, της Μυτιλίνης, και της μουσικής παράδοσης της Μύρνης, η οποία είναι ουσιαστικά και η πηγή από την οποία αντλούσαν και οι ψάλτες αλλά και οι οργανοπαίκτες της Μυτιλίνης το υλικό τους. Ας ξεκινήσουμε, Νίκο, από την σημερινή εποχή και να μας περιγράψεις πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μυτιλίνη και με αφετηρία τη σημερινή εποχή, να πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Εντάξει, αυτό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη Μυτιλίνη, θα έλεγα ότι δεν μας δίνει το ερέθισμα για να καυχηθούμε για κάτι, για να είμαστε πολύ περήφανοι, και υπάρχει σημαντική ένδυα ψαλτική σε πρόσωπα, δηλαδή μεγάλες λειτουργικές ανάγκες. Κεντρική να έχουν ένα ψάλτη ή ξέρω εγώ ένα ψάλτη πρακτικό, γέρο και μια γυναίκα. Λειψανδρία πολύ μεγάλη, χαμηλό επίπεδο. Κυρίως όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι δεν υπήρξε μια σοβαρή μέρημνα πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι, οργανωμένη από τους καθήλυν αρμόδιους, ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσει ένα φυτώριο ψαλτών, έτσι, που σήμερα θα μπορούσαν να επαδρώσουν τα αναλόγια επάξια. Τώρα, όσον αφορά το τεχνικό μέρος, υπάρχουν κάποιοι καλοί ψάλτες, αναμφίβολα, κάποιες πολύ καλές φωνές. Ωστόσο, αυτό που, επειδή μιλάμε τώρα για το τοπικό ιδίωμα, αυτό που τέλος πάντων δεν είναι καθόλου παρήγορο, είναι το ότι κανείς από τη νέα γενιά δεν ακολουθεί ιδιωματικά και υφολογικά αυτό που χαρακτηρίζει το τοπικό ύφος. Δυστυχώς, ακούμε πολύ καλούς ψάλτες, έτσι, με άλλα έχω χρώματα, έτσι, περισσότερο ελλαδίτικης, ας πούμε, προέλευση κτλ. Πολύ καλά, πολύ όμορφα, αλλά δεν υπάρχει κάτι σε σχέση με το παλιό, έστω και σε μια μεταξελιγμένη του μορφή. Αν ακόμα υπάρχει κάτι που μας συνδέει με αυτό το παρελθόν, είναι η ύπαρξη τριών τεσσάρων ψαλτών της παλιάς γενιάς που οδεύουν προς τα 90 τόσο χρόνια πια. Μιλάμε για τον πρωτοψάλτη του προσκυνήματος της Αγιάς της Παναγίας, έτσι, του Στράτη του Βάλεση, ο οποίος ψάλλει στο προσκύνημα της Παναγίας από το 1940, έτσι, μιλάμε για 60 τόσα χρόνια, είναι σήμερα 89 χρονών. Επίσης, ο πρωτοψάλτης του προσκυνήματος του Ταξιάρχης του Μανταμάδου, Απόστολος Καρανικόλας, εξαιρετικός ψάλτης, ερμηνευτής. Επίσης, μέσα στη χώρα της Μυτιλίνης είναι ο Στρατής Κουνιαρέλης, ψάλλει στον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη. Αυτοί όντως υπήρξαν μαθητές παλιότερων ντόπιων ψαλτών και μέχρι σήμερα στο ρεπερτόριό τους, μεταξύ άλλων, φέρουν και πολλά ντόπια κομμάτια, είτε συνθετών Μυτιλινιών, όπως του Γεωργίου Κρητικού, του Παπαγεωργίου και άλλων Μυτιλινιών δασκάλων, αλλά και πολλών Σμυρνιών, όπως φυσικά του Νικολάου Σμύρνης και του Μισαήλ Μισαηλίδη. Πάντως είναι... Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι στενάχωρο αυτό που μας παρουσιάζεις. Yeah. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν υπηρέτησα σαν στρατιώτης στη Μυτιλίνη το 2007, είχα την ευκαιρία να ακούσω και σε μικρότερους ναούς, σε πιο μικρά χωριά, αρκετούς ψάλτες που είχαν έτσι το τοπικό ιδίωμα που αναφέρεις και που θυμίζουν έντονα το ύφος της Μυτιλίνης. Και είναι στενάχωρο να καταλαβαίνεις κάποια στιγμή ότι δεν βρίσκονται καθόλου νέοι άνθρωποι που μπορούν να εκτιμήσουν αυτό το θησαυρό που έχουν μπροστά τους. Δηλαδή θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγάλοι, κατά ψέματα σε 5-10 χρόνια να λέμε πω κάποτε υπήρχε στη Μυτιλίνη αυτό, πω έψευνα. Αυτό είναι
δεδομένο ότι θα συμβεί, δηλαδή το αποδέχεται κανείς. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το δει κανείς μυρολατρικά ότι όπ, έρχεται η καταστροφή. Απλά τουλάχιστον αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι το να υπάρξει σπουδή και μελέτη πάνω σε αυτό το ιδίωμα. Όχι γιατί ιδεολογικά, επειδή είμαστε από εδώ, με τη Λινή θα ψέλουμε μόνο τα ντόπια και μόνο Σμύρνη. Δηλαδή, να περάσουμε δηλαδή, σε μια ιδεολογικά φορτισμένη προσέγγιση αναβίωση όλου αυτού του πράγματος και μουσιακή αναπαράστασή του. Αλλά θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να επικαιροποιηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για παράδειγμα, ένα ψάλτη ντόπιο, εντάξει, μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει αναφορές και σε άλλα περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, στη Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, στο Άγιο Όρος, σε κάτι ελλαδικό. Αλλά μπορείς να πεις και κάτι από όλα αυτά, το οποίο το έχεις ακούσει και από έναν ντόπιο ψάλτη. Έτσι, έχεις μια εικόνα για το τι συνέβαινε τότε. Έχεις υλικό από όλα αυτά. Γίνεσαι έστω και έμεσα μέρος αυτής της γενεαλογίας των ψαλτών, των ντόπιων. Και επίσης πολύ ενδιαφέρον θα είχε να λειτουργούσε και λίγο εργαστηριακά όλο αυτό το πράγμα, σαν χώρος μελέτης των τοπικών ιδιωμάτων. Νομίζω ότι με βάση αυτή τη λογική έχει συστήσει και το εργαστήρι έτσι στην Αγιάσο. Με βάση τους μαθητές που έχετε στο εργαστήρι και το ενδιαφέρον που δείχνουν, βλέπεις ότι υπάρχει κάποια ελπίδα? Έστω και τώρα να ξέρω. Μέσω της δικιάς σου ή και άλλων νεότερων ψαλτών να γίνει κάτι. Μπορεί να γίνει κάτι. Υπάρχει το υλικό, το έμψυχο και το ενδιαφέρον από τους νέους. Ναι, δεν θα ήθελα να είμαι αρνητικός πάνω σε αυτό. Σίγουρα με υπομονή κάτι μπορεί να προκύψει. Γίνεται πάντως δουλειά. Όντως το Κέντρο Σπουδών Ανατολικής Μουσικής εντάσσεται στο πρόγραμμά του και η μελέτη της εκκλησιαστικής μουσικής. Παρόλο που στα πλαίσια αυτής της σχολής υπάρχουν και άλλοι κύκλοι σπουδών όσον αφορά στην ανατολική μουσική, στην κλασική οθωμανική μουσική, στη λαϊκή μουσική της Ανατολής, μεσοπολεμικό αστικό τραγούδι κτλ. Στον χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής λειτουργούν διακριτά τμήματα, έτσι, ανά επίπεδο. Απλά η δυσκολία είναι το ότι από τη στιγμή που το ιδιωματικό μέρος δεν βρίσκεται αυτή την εποχή στο προσκήνιο, δεν είναι αυτό το οποίο επικρατεί ως ατμόσφαιρα, μπορείς να αρχίσεις να δουλεύεις πάνω σε αυτό, δηλαδή σε ειδικό τέτοιο ρεπερτόριο και με αναφορά σε προφορικά ακούσματα από ένα σημαντικά υψηλό επίπεδο και μετά. Νομίζω ότι τώρα πια μετά από 4, φέτος είμαστε στο 5ο χρόνο λειτουργία σχολής, η πρώτη γενιά των μαθητών νομίζω ότι αρχίζει και έχει την υποδομή ώστε να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο, γιατί όπως όλοι μας ξέρουμε, ειδικά το ρεπερτόριο της μήνυσης είναι απίστευτα απαιτητικό σε πολλά επίπεδα, συνθετικά σίγουρα, σημειογραφικά, υφολογικά, τροπικά, φωνητικά. Μπορείς να μας πεις έτσι με πιο πολλές λεπτομέρειες κάποια πράγματα? Ναι, καταρχάς το ιδίωμα της μήνυσης, αν προσπαθήσει να δει κανείς και την ιστορική του πορεία αλλά και το πώς εντάσσεται στα μουσικά δρόμενα του 19ου αιώνα, δεν θα το χαρακτηρίζει κανείς ως κάτι το απομονωμένο, το εξαιρετικό και το αποσπασματικό. Είναι επιμέρους, κατά τη γνώμη μου, η πιο ενδεικτική ωστόσο περίπτωση μιας ευρύτερης διαδικασίας που επιτελείται και στον χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής αλλά και ευρύτερα αυτό στον χώρο γενικά της λόγιας μουσικής αυτή την εποχή στον ύστερο Οθωμανικό χώρο. Ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ο νεωτερισμός. Έτσι. Η διάθεση δηλαδή, η εκστατική διάθεση εκ μέρους των καλλιτεχνών να αφομοιώσουν στοιχεία από θύραθεν μουσικές. Αυτό το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και στην κλασική Οθωμανική μουσική αυτή την εποχή, που η επιρροή αυτή είναι αφίδρομη και από την Δύση, έτσι, αλλά και από το χώρο της Ανατολής, έτσι, με την εισρωή πολλών λαϊκών ιδιωματικών στοιχείων στο χώρο της κλασικής Οθωμανικής μουσικής, και στο συνθετικό μέρος αλλά και στο επιτελεστικό. Τώρα, στο χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει και άλλα επιμέρους ιδιώματα. Σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό της Θράκης, της Προποντίδας, ένα μικρότερη διάδοση αυτό της Τραπεζούντας. Τη Σμύρνη σίγουρα είναι, βέβαια, επειδή ήταν και το δεύτερο σε συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων, αστικό κέντρο της εποχής, θα λέει κανείς ότι έχουμε το πιο
αυστηρά δομημένο ιδίωμα, ώστε να μπορέσεις πια να μιλήσεις για μια αυτόνομη ιστορική περίπτωση. Έτσι. Οι λόγοι είναι προφανείς, γιατί στα πλαίσια του δεν μιλάμε απλώς και μόνο για μια παραγωγή ψαλτών, έτσι, αλλά για αυτόνομο πρωτογενές συνθετικό έργο, θεωρητικές συγγραφές. Και αυτό το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι το ότι η διάδοση αυτού του ιδιώματος δεν ήταν, όπως συνήθως αντιλαμβανόμαστε, περιορισμένη σε αυτό το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, αλλά ήταν ευρύτατη σε όλο το βορειοανατολικό Αιγαίο. Υπήρξε, θα έλεγα, η ισχύουσα κατάσταση για πολλές δεκαετίες, και η οποία συνεχίστηκε και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και, και τα γεγονότα του 22. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η παράδοση της Χίου, στην οποία... Ακριβώς. Στη Χίου αυτό που συναντάμε είναι δύο εκδοχές. Υπάρχει και η εξωπατριαρχική κωνσταντινοπολίτικη κουλτούρα, έτσι, λόγω της σχέσης του Βινάκη, έτσι, από πιο παλιά κτλ. Και υπάρχει και απ' την άλλη, έτσι, η αναφορά στο περιβάλλον της Μήνης, κυρίως του Μισαηλίδη, από Σμυρνιούς όπως ο Περπινιάς, έτσι, και άλλοι. Στη Μυτιλήνη είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι, είναι πάρα πολύ φανερή η επικράτηση του Σμυρναϊκού ιδιώματος, και ενδιαφέρον έχει το ότι αυτή η αισθητική, αυτή η κουλτούρα συνεχίστηκε για πολλές δεκαετίες μετά και σε συνθετικό επίπεδο. Αυτό είναι το άγνωστο έως τώρα, ότι στη Μυτιλήνη δρούν συνθέτες μέχρι τη δεκαετία του 60, που παράγουν πρωτογενές επίπεδο ακριβώς πάνω στο ιδίωμα του Σμυρναίκου, και μάλιστα σε πιο αφομοιωμένη εκδοχή πια, έτσι, γιατί έχουν περάσει χρόνια, έχει ζυμωθεί αυτό το πράγμα, έχει κατασταλάξει, αλλά βλέπουμε ότι και ο τρόπος σημειογράφησης και η αισθητική φόρμα, η εκλεπτισμένη, ας πούμε, απόδοση των σημαδιών, η αναλυτική, έτσι όπως είπαμε, σημειογράφηση, πολλές μετατροπίες, η έντονη διαπίκυλση, οι μινιμαλιστικές φόρμουλες στη σύνθεση, όλα αυτά είναι που διακρίνουν έτσι κι αλλιώς το συνθετικό τρόπο της Μύρνης. Βλέπουμε ότι επιβίωναν τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 60 και στη Λέσβο. Σίγουρα συνθετικά και στην πράξη θα έλεγα ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν το ισχύον ιδίωμα. Οι ηχογραφίες μας έχουν ζωθεί από την περίοδο αυτή. Υπάρχουν κάποιες ηχογραφήσεις. Οι πιο παλιές που έχω εγώ στα χέρια μου είναι μέσα στη δεκαετία του 50 κιόλας, από τη Μητρόπολη της Μυτιλήνης, με τον αείμνηστο πρωτοψάλτη τον Μιχαήλ Καρίκα, ένας εξαιρετικός, καλήφωνος πρωτοψάλτης, χαρισματικός, απίστευτο, μάλιστα είχε προταθεί και είχε κερδίσει και το διαγωνισμό για πρωτοψάλτη της Αθηνών, αλλά για λόγους οικογενειακούς δεν ήρθε. Θα έλεγα έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση λαμπρού ερμηνευτή με πάρα πολύ εκλεπτισμένο τάλαντο φωνητικό, ευκρίνεια, διαστηματική, ερμηνευτική γενικότερα. Υπάρχουν ηχογραφήσεις λοιπόν από όλο τον Ίνι αυτό, ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, αλλά και από άλλες εορτές. Δεξιά ο Καρίκας, αριστερά ο Κυπρέος, όπου μεταξύ άλλων στο χορό συμμετέχουν και παιδιά μικρής ηλικίας, ψαλτάκι, κανοναρχάκι, κανοναρχούν μαζί, σου κρατούν, ψέλνουν μαζί, φτιάχνοντας αντίστοιχη ατμόσφαιρα αλλά με αναφορές ιδιωματικές προς το χρώμα της Μύρνης, με αυτές που έχουμε από τις ηχογραφήσεις στις δεκαετίες του 50 από τον πατριαρχικό χορό, έτσι, από τους πατριαρχικούς χορούς, με τον Πρίγκο Στανίτσα, Δανιλίδη και τα λοιπά. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι, σαν υλικό αντιδιαστολής. Μάλλον δεν θα σε αφήσουμε να βγεις από το στούντιο αν δεν μας δώσεις, έτσι, για τους ακροατές ένα μικρό δείγμα. Ναι, μπορούμε να ακούσουμε έτσι κάποιο ενδεικτικό υλικό από ρεπερτόριο που απέδιδαν αυτή την εποχή, που πέρα από το Σμυρναίκο ρεπερτόριο, που ήταν, θα έλεγα κανείς, αυτό που δέσποζε, που κυριαρχούσε στο βασικό κόρπους σε πρακτικό επίπεδο, υπήρχε άλλο ένα δεύτερο σώμα που αφορούσε συνθέσεις με αναφορά προς το ίδιο της Μύρνης, αλλά προερχόμενες από ντόπιους ψάλτες, και άλλο ένα υλικό που
Κυρίως είχε να κάνει με τα προφορικά, όπως λέμε, μέλη, έτσι, τα οποία ιδιωματικά αποδίδονταν με πολλούς έτσι, και διαφορετικούς τρόπους, ιδιωματικούς και πάλι όσον αφορά τη Λέζου. Όσον αφορά στο ρεπερτόριο, σε σχέση με αυτό που ξέρουμε εμείς σήμερα ή με αυτό που επικρατεί τώρα στη Μυτιλήνη, ποια μπορείς να μας πεις μερικά ενδεικτικά μέλη που έχουν επικρατήσει να λέγονται είτε μόνο εκεί είτε με ένα συγκεκριμένο όσον αφορά σαν τη σύνθεση δηλαδή. Κοίταξε, ψάλτες παλιοί έλεγαν οι Χειρουβικά Νικολάου, Νικολάου Σμύρνης και από το Μισαηλίδη έλεγαν ένα από τα πολύ έτσι δημοφιλή μέλη που ψαλόταν αδιάκοπα μέχρι και το τέλος της πρωτοψαλτίας του και δικού μου δασκάλου του Θόδωρο του Μανιάτη του Έμισου στη Μητρόπολη της Μυτιλήνης, ήταν η δοξολογία σε βαρύ εναρμόνιο μεταχρωματικού του Μισαηλίδη, πάντα στις μεγάλες γιορτές ή σε δοξολογίες επαιτειακές έψελναν αυτή τη δοξολογία, ήταν πολύ έτσι, ήταν το σουξέ ας πούμε της περιοχής. Επίσης από Μεγάλη Εβδομάδα, πολλά, Μεγάλη Τρίτη ας το πούμε, Μεγάλη Πέμπτη το εξεδισάν με από τον Νικόλαο, Μεγάλη Τρίτη τα Στιχερά, Μεγάλη Παρασκευή, όπως είπαμε, ναι, δοξολογίες, στοιχειρά, μερικά δοξαστικά των Αγίων Πατέρων, ας το πούμε, Βασιλεύ Ουράνιε. Τώρα, ας πούμε, λέω αποσπασματικά τα πιο ενδεικτικά που μου έρχονται στο μυαλό, από άξονα εστί τα πιο πολλά. Σύρες από κοινωνικά, πολλές φορές. Από τα δύναμης του Βαρέως, ας πούμε, του Νικολάου. Αυτά. Πάντως είναι αξιοθαύμαστο πώς σε μια περιοχή όπως η Μυτιλήνη, επιβίωσε ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό ρεπερτόριο, γιατί οι συνθέσεις του Νικολάου Σμύρνης και του Μισελ Μισελίδη θεωρούνται από τις πιο δύσκολες τεχνικά που υπάρχουν στο ευρύτερο ρεπερτόριο της ψαλτικής.
ένα τόσο επιτεδευμένο και απαιτητικό ρεπερτόριο, παρόλο που όντως έτσι είναι επί της ουσίας, όταν το ιδίωμα που εμπεριέχει είναι το κυρίαρχο σε μια περιοχή, αυτό φαντάζει ως οικείο, ως γνώριμο. Δεδομένο. Για τους ντόπιους, έτσι, και ίσως να ξενίζει και να δυσκολεύει κάτι απλούστερο, αλλά που δεν έχουν βιωματική αναφορά προς αυτό. Δηλαδή τα σμυρναίκου τύπου ακούσματα τους φαίνονται πολύ οικεία. Δεν τους είναι κάτι ξένο, όπως και να διαβάσουν κάτι τέτοιο. Από την εργασία που έχεις κάνει αναφορικά με την παράδοση της Σμύρνης, έχεις βρει στοιχεία τα οποία να επιβεβαιώνουν έτσι την άμεση σχέση που είχαν οι δύο αυτές παραδόσεις? Βασικά, αναφέρεσαι. Εννοώ πέραν του ρεπερτορίου, έτσι. Στη Λέσβο και στη. Ναι, στη Λέσβο και τη. Ναι, εγώ προσωπικά δεν θα το ξεχώριζα. Θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε με σμυρναίκο ύφος. Όπου πλέον, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, ακολουθεί μια δική του πορεία, μετεξελισσόμενο και αυτό ως κάτι το αυτόνομο σε δεύτερη φάση, ως μυτιλινιό ιδίωμα. Έτσι, αλλά βασικά αυτό το οποίο ισχύει στη Μυτιλήνη στα μέσα του 20ου αιώνα είναι μια πιο αφομοιωμένη και όρημη εκφορά του Σμυρναίκου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Άρα το Σμυρναίκο ύφος πέρασε λόγω, μετά το 22 ουσιαστικά που, μέσω των προσφύγων δηλαδή. Από όχι, και από πριν. Και από πριν. Μετά το 22 είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, γιατί πέρα από αυτό που υπάρχει ήδη, αυτό εμπλουτίζεται, ενδυναμώνεται και από αυτούς οι οποίοι δεν ήταν Μυτιλινοί, ήταν, ξέρω εγώ, οι Βαλιώτες, ήταν Αδραμητιανοί, ήταν Σμυρνοί και έρχονται στη Μυτιλίνη μεταφέροντας και τις προσωπικές τους εμπειρίες από το ιδίωμα της Σμύρνης. Αλλά ήδη, και αυτό φαίνεται ήδη από νωρίς, από τις πηγές, δηλαδή από το έργο του Σίμωνα Βαγιανού, δεν μπορείς εύκολα να απομονώσεις το τι συμβαίνει στη Μυτιλίνη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Τουλάχιστον από το τι συμβαίνει αυτή την εποχή στη Σμύρνη. Και είναι παρακολουθώντας και τη βιογραφική εξέλιξη των ψαλτών της Λέσβου, κανείς μπορεί να το παρατηρήσει αυτό. Το ότι πολλοί μάθαιναν μουσική στη Σμύρνη και έρχονταν. Ή πολλοί εγκαθίστατο από τη Σμύρνη στη Λέσβο, δίδασκαν, μετά μπορεί να επέστρεφαν στη Σμύρνη. Δηλαδή υπάρχει γενικά μια μεταφορά πληροφορίας, μια γενεαλογία ψαλτών η οποία βρίσκεται και στους δύο αυτούς χώρους. Αυτό συμβαίνει βέβαια εν γέννη αυτή την εποχή. Έτσι. Φανταστείτε τη Μυτιλήνη ως ένα προάστιο της Μύρνης. Η Μυτιλήνη μέχρι το 22 έχει πολιτισμική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική αναφορά προς τη Σμύρνη. Αυτό είναι το κέντρο αναφοράς της. Δεν είναι η Αθήνα, αλλά δεν είναι και η Κωνσταντινούπολη. Για παράδειγμα, η Χίος έχει και την Κωνσταντινούπολη, παρόλο που είναι γεωγραφικά πιο κοντά στη Σμύρνη, έχει εξίσου και την Κωνσταντινούπολη ως κέντρο αναφοράς, επειδή ήταν ακμάζουσα και πολύ έντονη και μεγάλη χιώτικη κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, πάνω και νωρίς με τον Άγιο Ιωάννη των Χίων και τα λοιπά. Με τη Μυτιλήνη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι η αναφορά της, η πολιτισμική, αλλά ακόμα και η εμπορική, είναι προς τη Σμύρνη. Έτσι, πολλές φορές, ακόμα και από τα χρονογραφήματα από τη μυθιστοριογραφία της εποχής, από διηγήματα που έχουμε, από τη λογοτεχνία, βλέπουμε ότι οι ίδιοι πληθυσμοί, ας πούμε, ζούσαν η μισή οικογένεια στο Ιβαλί, η άλλη μισή στη Μυτιλήνη, η μισή στη Μυτιλήνη, η μισή στη Σμύρνη κτλ. Ή το καλοκαίρι στο ένα μέρος, έτσι, το χειμώνα στην άλλη πλευρά. Είναι ένας χώρος ουσιαστικά αυτός, ο οποίος προσπαθεί, αυτός είναι ο λόγος ότι μετά το 22 προσπαθεί και ταυτοτικά να οριστεί λίγο σε σχέση με τις ανάγκες που έχει, ώστε να προσδιοριστεί εκ νέου, έτσι, ως έχοντας αναφορά πια στον ελλαδικό χώρο προς την πρωτεύουσα. Αν και κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για την ψαλτική παράδοση της Σμύρνης, Νίκο, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε 5 λεπτά να παρουσιάσουμε έτσι αυτή την μεγάλη ψαλτομάνα τη Σμύρνη. Θα πρέπει να αφιερώσουμε, νομίζω, και την επόμενη μας εκπομπή στην παράδοση της Σμύρνης, με την οποία έχει ασχοληθεί πολύ συστηματικά. Άρα αναγκαστικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, αγαπητοί μας ακροατές.
Για όσους δεν μας ακούσαν από την αρχή, είχαμε σήμερα προσκεκλημένο για ακόμη μια φορά τον αγαπητό φίλο, πρωτοψάλτη και μουσικολόγο Νίκο Ανδρίκο, ο οποίος μας διηγήθηκε πολλά ενδιαφέροντα για την ψαλτική παράδοση της πατρίδας του, της Μυτιλίνης. Και έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της Περαϊκής Εκκλησίας και η οποία μας μεταφέρει τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Γεια σας. Ψαλτικές περιηγήσεις. Άπαστος ο Θείος Πόθος εγγυνέται κόσμου ούση του ματέρα. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας προσεσότη σώσον εσύ επιλάξει.